Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, ένα συνέδριο το οποίο έχει την επιστημονική του προσέγγιση, αλλά θελήσαμε όλοι μαζί να δώσουμε το στίγμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς θα διαχειριστεί λοιπόν όλο αυτό το συνέδριο, με παρεμβάσεις, με συμπεράσματα, με αποφάσεις και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πρωινοί ήρθαν άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και πραγματικά γίνανε αυτά τα δημιουργικά πυραβάκια και κατά συνέπεια έγινε αυτή η μικρή καθυστέρηση. Ξεκινάω αυτής αμέσως, προσκαλώ τον συγκοντέμου, θα τον παρακαλούσα να έρθει στο βήμα, να μας δώσει τις ευχές του και να ευλογεί το συνέδριο. Κύριε Καθηγητά, χαρά μας και τιμή μας ιδιαίτερη που σας έχουμε απόψε μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Περιφερειάρχα των Συλλόγων, αγαπητοί μου, θα ήθελα πρώτα να πω ότι στη ζωή μου ωφελήθηκα πάρα πολλές φορές και δοξάζω τον Θεό, ακόμη και ότι τη βρίσκομαι ανάμεσά σας, σε αυτήν την Ιερά Μητρόπολη και σε αυτήν τον νομό, την επαρχία, την πόλη να την διακριμένω που με έστειλε ο Θεός και η Εκκλησία. Όταν διάβασα το πρόγραμμα και είδα το όνομα του κυρίου Ζερεφού, χάρηκα και έτσι μέσα μου δημιουργήθηκαν πάρα πολλές αναμνήσεις, πολύ ωραίες, που και εκείνος στη συνεργασία μας σε Συνοδική Επιτροπή στην Ιερά Σύνοδο, μέλος εκείνος, επιστήμων, ειδήμων, εγώ γραμματεύς τότε, ωφελήθηκα πάρα πολλά από την παρουσία του, από την διδασκαλία του, μα έμαθα πάρα πολλά από τα κείμενά του, που ήμουν υποχρεωμένος και χαρά μας που σας έχουμε απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμάς συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ. Φανταστεί κανείς ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να παρέμβει στο περιβάλλον κατά τρόπο μεγαλύτερο εκείνων των παρεμβάσεων που κάνει η φύση η ίδια. Ο άνθρωπος είναι το αδύναμος απέναντι στη φύση. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα θεοποιήθηκε η φύση τόσο πολύ. Και προστατεύτηκε η φύση από τις εκάστοτε θρησκείες. Δεν υπάρχει θρησκεία που να μην προστατεύει τη φύση. Ο Μαχάτμα Γκάντι, όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει ποιο είναι το αίτιο της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον, είπε ότι η φύση, λέει, μπορεί να τους στρέψει όλους, αλλά δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει όλους. Και αυτή είναι η αιτία. Ας γυρίσουμε λίγο λοιπόν στη φύση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα μισά τα είπατε. Υπήρξε πάντοτε στη φύση. Αν δεν λειτουργούσε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η Γη θα ήταν ένας παγωμένος πλανήτης με μέση θερμοκρασία μείον 19 βαθμών Κελσίου. Δηλαδή θα ήταν ένας πλανήτης όπως τόσο κρύος όσο είναι ο Άρης, που είναι όλα παγωμένα.